Οι επιπτώσεις του προσφυγικού στην οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνία απασχολούν το τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στη Σάμο, ένα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών. Την μελέτη της ΚΕΔΕ για την διαχείριση των προσφυγικών ορών παρουσίασε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την διάρκεια της δεύτερης μέρας του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι και τα κόμματα μπόρεσαν και σήμερα να δείξουν μέσα από τον πολιτικό τους λόγο τη σημαντικότητα που έχει η αυτοδιοίκηση στη διαχείριση και αυτού του ζητήματος. Έχουν γίνει θετικά βήματα, ωστόσο η χώρα είναι μπροστά σε ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο θα απαιτήσει νέους θεσμούς, νέα σύμπραξη της κυβέρνησης με την κεντρική πολιτική εξουσία και με τις αυτοδιοικητικές δομές, δήλωσε ο βουλευτής Σάμου Δημήτρης Σεβαστάκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο θα απαιτήσει νέες θεσμίσεις, νέους θεσμούς, θα απαιτήσει νέα σύμπραξη της κυβέρνησης, της κεντρικής πολιτικής εξουσίας με τις αυτοδιοικητικές δομές. Τα 29 σημεία του προγράμματος για το μεταναστευτικό παρουσίασε ο τομεάρχης του κόμματος Βασίλης Κικίλιας. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ασκήσει σοβαρή αντιπολίτευση. Το έκανε αυτό. Έρχεται σήμερα με, όπως προανήγγειλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στες από το συνέδριο, με μια δομημένη και οργανωμένη πρόταση. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Και για το λόγο αυτό παρουσιάσαμε τα 13 σημεία ενός συγκροτημένου προγράμματος, δήλωσε από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Η αλλαγή πολιτικής δεν έχει να κάνει μόνο με την διαμόρφωση των χώρων φιλοξενίας, με το γεγονός ότι θα πρέπει να αδειάσουν τα άτυπα κέντρα. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι και οι παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ, θα υπάρχουν και μετανάστες, ανέφερε η κυρία Λίνα Κορκίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων κομμάτων, για το γιατί φτάσαν τα πράγματα μέχρι εδώ. Ευθύνες έχει και για το τι έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, που για δεύτερη μέρα συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης όσον αφορά στην τήρηση της συμφωνίας με την Τουρκία. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Οι προσπάθειες συνεχίζονται από μεριάς της κυβέρνησης και σε ό,τι αφορά την τήρηση της συμφωνίας με την Τουρκία, που είναι κρίσιμο ζήτημα, και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στην κατάθεση προτάσεων από πλευράς των κομμάτων για το μεταναστευτικό.